Αυτό είναι ένα έξυπνο αυτοκίνητο. Καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, είναι αυτόνομο και τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει την κυρίαρχη τάση στους 4 τροχούς. Λαμβάνει μόνος του αποφάσεις ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας, αν δηλαδή υπάρχει προπορευόμενη κίνηση η οποία μειώνει την ταχύτητά της και το αυτοκίνητο μετά αυτόματα θα μειώσει την ταχύτητα και ανάλογα με το πόση απόσταση το έχεις ρυθμίσει, ρυθμίζει και την απόσταση που θέλει να κρατήσει από το προπορευόμενο. Άρα, αν φύγεις δεξιά ή αριστερά λόγω κόπωσης ή λόγω γιατί μιλάς στο κινητό που απογορεύεται, θα σε προειδοποιήσει το αυτοκίνητο με κάποιο ηχητικό σήμα ή με κάποια ένδειξη ότι θα πρέπει να ξαναμπεί πάλι στη λωρίδα κυκλοφορίας. Τώρα φτιάχνουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα μπορεί να κινείται μόνο του τελείως στον αυτοκινητόδρομο εντελώς. Και επίσης, πολύ σύντομα, σε δεύτερη χρόνο, θα μπορούμε να έχουμε και πρωτότυπο για την πόλη. Χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ να αναπτύξει τη συγκεκριμένη εφαρμογή σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η τάση είναι να εισαχθούν περισσότερα από τις εταιρείες που τα παράγουν και όπως ξέρετε, θα προχωρήσουμε από τα ηλεκτρικά στα μέσα επόμενα αυτόνομα οχήματα που πια θα κινούνται από μόνο τους. Εκτός όμως από τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, υπάρχει και το ηλεκτροκίνητο ferry boat, το οποίο εδώ και 2 χρόνια εκτελεί δρομολόγια στην Νορβηγία. Φτιάχνουμε ένα ηλεκτρικό και με αυτόνομο ferry που θα πηγαίνει από νησί σε νησί. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό και να βυθιστεί δεν έχει πετρέλαιο να βγάλει. Είναι πολύ καλό για το περιβάλλον. Εξοικονομεί ενέργεια. Περίπου μια δεκαετία πιστεύω θα το δούμε σε όλες τις σκοτεινές συνδέσεις και θα είναι μια ακόμα. Θα έλεγα μεγάλη καινοτομία στις θαλάσσιες μεταφορές. Τα οχήματα του μέλλοντος παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του 8ου Διεθνού Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, που διεξάγονται στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη.